Χαίρετε, σας είμαι ο Δύο και συνεχίζουμε την καριέρα μας στο MotoGP. Είμαστε στην κατηγορία τη Moto3, όπως ήδη ξέρετε. Όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο είναι free, χαλαρώνουμε. Δεν ξέρω, είμαστε σε κάποιο λογικά ξενοδοχιάκι, έχουμε αράξει. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, θέλουμε 6 εβδομάδες για να φέρουμε το ανανεωμένο frame στην μηχανούλα μας. Και εδώ πέρα προσπαθούμε να κάνουμε, όπως βλέπετε, το activity. Κλασικά δεν μπορούμε να διαλέξουμε κάτι εκτός από λεφτάκια. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολύ λίγα, έχουμε γύρω στα 1900. Πήραμε τώρα τα 7500, είμαστε γύρω στα 9500 τώρα και φύγαμε. Το σημερινό Grand Prix είναι στην πολύ ωραία, πίστα της Τσεχίας, το κλασικό Μπρνό, το οποίο είναι ιστορικότατο. Είναι το δεύτερο μετά το Άσεν, το οποίο είναι η πιο ιστορική πίστα γενικώς στο MotoGP. Πάμε όμως, Παρασκευή, practice. Όπως βλέπετε, το μηχανάκι μας ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στις συνθήκες που είναι πολύ κοντά με αυτές που ήταν το προηγούμενο αγώνα. Δεν είναι βρεμένη πίστα, έχει πολύ υγρασία όμως, γιατί είναι η πίστα ήδη μέσα σε ένα δάσος. Βλέπετε, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, 2-6, 5η παρακαλώ, πολλά υποσχόμενη για αυτή την πίστα. Κλασικά η συννεφιά και η υγρασία επηρεάζει πάρα πολύ τις συνθήκες που είναι στο οδόστρωμα γενικώς. Όπως βλέπετε, ο Ανδρέα Βίλα είναι τελευταίος και φύγαμε για το Σάββατο στο Qualify, παρακαλώ, στην πολύ όμορφη, ξαναλέω, πίστα της Τσεχίας, στο Μπρνό. Είμαστε εδώ πέρα, παλεύουμε γενικώς, το μηχανάκι μας είναι πάρα πολύ καλό σε αυτές τις νίκες, αλλά και στη συγκεκριμένη πίστα βλέπετε κατεβάζουμε τρελούς χρόνους. Είναι η πρώτη φορά που νιώθουμε τόσο πολύ αυτοπεποίθηση και αυτό φαίνεται στην πίστα. Βλέπετε τους χρόνους που οι οποίοι μαρτυρούν αυτό που προείπαμε. Και φύγαμε τώρα στην πολύ τεχνική τελευταία στροφή της πίστας, προσπαθούμε να περάσουμε τη γραμμή τερματισμού, κοιτάμε και πίσω και βλέπουμε τρίτη, παρακαλώ, τρίτη. Προμηνύεται πολύ ωραίος ο αγώνας, πολύ ωραία η Κυριακή. Δεν ξέρω βεβαίως, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να υπάρχουν οι ίδιες οι συνθήκες. Για να δούμε όμως, βεβαίως το αφήσαμε πέμπτη. Δεν ξαναβγήκαμε μετά το χρόνο που κάναμε τις τρίτες θέσεις, έτσι ώστε να κρατήσουμε ελαστικά για τον αγώνα. Πολύ ωραία η θέση μας, πέμπτη, νομίζω λίγο καλύτερη από τον προηγούμενο, η οποία πρέπει να ήταν έκτη. We're here for the 11th round of the MotoGP World Championship to bring you live coverage of the Moto3 class at the Czech Republic Grand Prix. The sky has been cloudy for a few hours now, but having checked the forecast, race direction have decided to declare a dry race. Όπως είπε και ο Κυριούλης, dry race παρακαλώ, 37 στην άσφαλτο, 19 στον αέρα. Βλέπετε πόσο επηρεάζει η υγρασία και γενικώς το γύρο περιβάλλον στο δάσος σε οποίο είναι τοποθετημένη η πανέμορφη πίστα του Μπρνό. Και φύγαμε, παρακαλώ. Όπως βλέπετε, η σειρά εκκίνησης, τρίτη, τέταρτη, ο Μπαστιανίνη εδώ με το Μίνο, στην πέμπτη, Ροντρίγκο, Ροντίν, Λόι, ο Γκεβάρα, ο Ντανίλο, ο Κορφέλ που είναι και στο τοπικό του το GP της πατρίδας του, θέλει να τα πάει καλά με τη δικιά του την Πεζό. Βεβαίως η πρώτη Πεζό στο τρίτη είμαστε εμείς με το ανανεωμένο μας φέρινγκ, και το βλέπουμε βεβαίως και στην τελευταία σειρά το φίλο μας στο Βίλα. Bikes have taken their places on the grid. The light is about to go out any second now. This is when the riders have to clear their minds completely so they can give it everything they've got. Μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Κοιτάμε λίγο αριστερά. Αρχίζουμε τα γκάζια. Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε το συμπλέχτη. Καλό αγώνα να έχουμε. Για να δούμε όμως, αριστερά μας ο Μπουλέγκα φεύγει πολύ ωραία και η πρώτη. Εμείς όμως έχουμε πολύ καλό μοτέρ με κοντό βραζνάζωμα για τη συγκεκριμένη πίστα. Ο Μάρτιν μας περνάει τώρα και ο Αντωνέλη. Ο Φενάντι πάει λίγο αριστερά, πολύ ανοιχτή γραμμή. Για να δούμε, γυρνάει όμως, χτυπάει λίγο τον Αντωνέλη και έχουμε την πρώτη πτώση. Παναγία μου, τι έκανε εκεί ο Φενάντι. Ό,τι και να έκανε θα το δούμε στο replay. Πολύ ωραία πλάνα εδώ πέρα από την πίστα του Μπρνό. Δείτε πόσες αλλαγές θέσεις προσπαθούν εδώ πέρα οι οδηγοί. Ο Έτλ όμως μας περνάει έτσι ώστε να περάσουν. Ο Έτλ μας περνάει. Εμείς προσπαθούμε βεβαίως να κυνηγήσουμε το teammate του Μακφή, βασικά. Το teammate του Φενάντι που έκανε μια πολύ παράξενη κίνηση. Δεν το έχω ξαναδεί έτσι το Φενάντι να φεύγει. Βγήκε, μου θύμισε πάρα πολύ την παράξενη αυτή στροφή που είχε πάρει τότε ο αέμνηστος ο Μάρκος Σιμοντζέλη, που προσπάθησε να κρατήσει το μηχανάκι του και το χτυπήσανε
δύο οδηγοί από πίσω και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός. Τέλος πάντων, πίσω στον αγώνα μας κυνηγάμε το McPhee. Πολύ ωραίο πάτημα, περνάμε από εσωτερική και βλέπετε είμαστε στην 7η θέση. Ο McPhee βεβαίως δεν μπορεί να απαντήσει εδώ πέρα. Και ήδη είμαστε στα μισά, στο δεύτερο split εδώ πέρα της πίστας, στην πανέμορφη αυτή πίστα του Μπρνό, και είμαστε στην 7η θέση. Κυνηγάμε το group των πρωτοπόρων, από 5η παρακαλώ έχουμε βρεθεί 7η. Πολύ, πολύ ωραία μπορώ να πω. Προσπαθούμε να ζεστάνουμε όλοι ό,τι γίνεται τα λάστιχα. Δείτε εδώ τι γίνεται βεβαίως ο Digi. Ο Digi και αυτός επιθετικότατος το κλείνει όμως πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα ο Μπαστιανίνη, ο Κανέτ, συγγνώμη από τον προηγούμενο αγώνα, έχω θέμα με τον Μπαστιανίνη και τον Κανέτ. Και μέσα στο εσάκι, πολύ πολύ επιθετικός κλασικά ο Digi. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το Digi και με την πάρτι μας. Τέλος πάντων, ανηφορικό σημείο του Μπρνό στο τελευταίο εσάκι για τη γραμμή εκείνης συστηματισμού, για να συμπληρώσουμε τον πρώτο γύρο του αγώνα. Εδώ αυτό το σημείο είναι πολύ, μα πάρα πολύ τεχνικό. Νομίζεις ότι το παίρνεις με full γκάζι, αλλά πρέπει αναγκαστικά να κόψεις λίγο και μετά να ανοίξεις τον γκάζι. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε στην εκκίνηση. Ωραία φύγαμε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακιά η εκκίνηση. Βεβαίως ο McPhee και όλοι οι άλλοι μπροστά οι οδηγοί φύγαν πολύ καλύτερα. Βεβαίως καλύτερο μηχανάκι, καλύτερο γρανάζωμα, όλα καλύτερα. Δείτε το φαινάτε εδώ πόσο χτυπάει και ακουμπάει λίγο με εμάς, και ευτυχώς δεν μας πήρε παραμάζωμα που λέμε στο κοινό. Πολύ τυχαίρι σε αυτό το κομμάτι. Γυρνάει μόνο στη live αναμετάδοση του αγώνα μας. Κυνηγάμε εδώ τον Μάρτιν, τον περνάμε και είμαστε ήδη 5η. Είμαστε ήδη 5η και εδώ τώρα στο σημείο το λεγόμενο στάδιο, όπως το έχουν ονομάσει οι Τσέχοι. Πάμε κλασικά σε ένα από τα πολλά εσάγια τα οποία διαθέτει η πίστα του Μπρνό. Αλλά ο Κανέτ εδώ πολύ ωραίος κρατάει τη θέση του. Βεβαίως μπορώ να πω ότι ίσως είναι από τους πολύ κακούς αγώνες του Κανέτ. Έχει πολύ ανοιχτές γραμμές, τον βλέπουμε ότι παλεύει με το μηχανάκι του. Ενώ ο Αντωνέλη βλέπετε πόσο ωραία κλειστά. Α, δούμε όμως αυτό το πολύ ωραίο πλάνο, το προστινό που δίνει της πεζό μας. Και αρχίσαν ήδη τις μάχες μαζί με τον Κανέτ, ο οποίος, όπως προείπα, δείτε πόσο ανοιχτά παίρνει στροφές. Κάτι συμβαίνει με τον Κανέτ, κάποια λάθος ρύθμιση, δεν ξέρω. Παλεύει με το μηχανάκι του, μας δίνει βέβαια σε μένα στο πλεονέκτημα να κυνηγήσουμε τον Αντωνέλη και τον μπροστά τον γκρουπ. Και εδώ στην ευθεία κίνηση τερματισμού κολλάει πίσω μας για να δούμε αν θα το επιχειρήσει. Ναι, βεβαίως και το επιχειρεί. Εμείς όμως του δείχνουμε ότι εδώ πέρα δεν παίζουμε κλασικά ανοιχτή γραμμή. Μπαίνουμε εσωτερικά για να δούμε. Εδώ πέρα ήταν ακριβώς το σημείο αυτό που έκανε το λάθος ο Φενάτη. Ευτυχώς εμείς πήγαμε αριστερά, το προβλέψαμε και δεν αφήσαμε να μας χτυπήσει ο Κανέτ, ο οποίος, ξαναλέω, είναι επικίνδυνος αυτό το σημείο. Βλέπετε πόσο ανοιχτές γραμμές παίρνει. Πρέπει να τον προσέχουμε λιγάκι. Και φύγαμε για την πίσω ευθεία του Μπρνό. Ξανά ο Κανέτ επιμένει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολύ ωραίες οι μάχες εδώ πέρα, αλλά δεν δείτε εδώ πέρα πόσο παρακινδυνευμένα οδηγεί. Για να δούμε όμως εμείς πώς θα μπορέσουμε να ξεφορτωθούμε αυτό τον οδηγό, ο οποίος οδηγάει λίγο απότομα, λίγο παράξενα, με ανοιχτές γραμμές. Μας ξαναπερνάει. Πολύ όμορφες αυτές οι κινήσεις για το θέαμα, αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνες. Για να δούμε όμως έχουμε εμείς κάποιο είδους απάντησης εδώ στο εσάκι, στο 8 και στο 9. Ίσως κολλήσουμε εδώ πέρα πίσω, στην πίσω ευθεία. Όχι, έχει πολύ δυνατό μηχανάκι, η Honda του Κανέτ. Τώρα επιτίθηκε στον Αντωνέλη. Και είδατε, αυτό που λέγαμε. Ο Κανέτ είναι σε αυτό το σημείο επικίνδυνος. Ήδη τζατζάρισε τον Αντωνέλη. Για να δούμε όμως τον Αντωνέλη με την KTM του θα μπορέσει να έχει μια απάντηση στον Κανέτ. Για να δούμε εδώ ανοιχτά, κλειστά ξανά ο Αντωνέλη προσπαθεί. Ο Κανέτ είναι επικίνδυνος, εμείς όμως παίρνουμε όμως την πρωτοβουλία, κολλάμε πίσω από τον Αντωνέλη. Για να δούμε εδώ στο τελευταίο εσάκι. Δεν σας λέω, θα έχουμε δράματα με αυτό το δίδυμο.
και φύγαμε για την ευθεία εκκίνησης της τερματισμού στο τέταρτο παρακαλώ αγώνα, στο γύρο συγγνώμη κιόλας μπαίνουμε και φύγαμε να δούμε το πλάνο μέσα από το κόκκινο τη μηχανήλα μας. Και εδώ στο εσάκι 3 με 4 το επιχειρούμε, επιμένουμε, βλέπω ότι οι δύο αυτοί οδηγείται πολύ πιο αργοί από εμάς, πρέπει οπωσδήποτε να τους περάσουμε, ειδικά το συγκεκριμένο το μπροστά μας, για να δούμε θα το επιχειρήσουμε στο τέλος της ευθείας. Και ναι, το επιχειρούμε, αλλά κλειστές βεβαίως, είπαμε, ο Κανέτ είναι λίγο επικίνδυνος, ο Αντωνέλη πήρε την πρωτοβολία ξανά να μας περάσει γιατί είχαμε ανοίξει πάρα πολύ τη γραμμή μας. Εδώ στο στάδιο, Κανέτ, πρώτη φορά που τον βλέπω να παίρνει τόσο κλειστή τη στροφή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον οδηγό σήμερα αυτό, με τη Honda του. Και εδώ στο άλλο εσάκι, χάνει λίγο τα φρένα και περνάμε. Μεγάλη, μα πολύ μεγάλη προσπέρα σε αυτό το σημείο και πολύ καθοριστική στο τέταρτο και στον πρώτο τελευταίο γύρο του αγώνα. Και φέγαμε για την πίσω ευθεία, κοιτάμε και πίσω. Ο Κανέτ βλέπετε από την τηλεοπτική κάλυψη ότι πάει να μας περάσει. Η γνωστή όμως αυτή, ανοιχτά κλασικά, στη γνωστή αυτή τη στροφή που έχει ονομαστεί προς τιμή του Kevin Duvant. Και 11 με 12, αυτό το κοφτό εσάκι τεχνικότατο που άλλοι το παίρνουν με πρώτη και άλλοι το παίρνουν με δευτέρα. Και ευτυχώς νομίζω ότι ξεφορτωθήκαμε σε εισαγωγικά το φίλο μας τον Κανέτ με τον Αντωνέλη, σας αφήσουμε αυτούς πίσω να κάτσουν να κάνουν τον αγώνα τους. Εμείς από ό,τι βλέπετε είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Ήδη φτάσαμε με το που περάσαμε αυτό το δίδυμο, ήδη φτάσαμε μυρ με πουλέγκα που μάχονται. Και περνάμε ξανά για άλλη μια φορά, τρίτη παρακαλώ τη γραμμή εκκίνηση τερματισμού. Θαύματα κάνουμε, θαύματα, αυτή η υγρασία, κυρίως και η πίστα, δεν ξέρω, η πίστα συγκεκριμένη. Λες και είναι κομμένη και ραμμένη για το μηχανάκι μας. Έχουμε βεβαίως όλες τις αναβαθμίσεις, πρώτο-τελευταίος γύρος και πάμε να παρείτσα να δούμε τι θα κάνουμε. Τρίτη παρακαλώ, ξαναλέω, που λέγαμε μυρ, έχουν τις τους έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ, πρέπει να προσέχουμε εδώ πέρα. Η πίστα δεν γλιστράει, αλλά παρά αυτά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πρέπει να διαβάσουμε τους οδηγούς μπροστά. Ευνοούμαστε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που υπάρχουν μάχες μεταξύ των δύο πρωτοπόρων. Ανά πάσα στιγμή ένα λαθάκι και είμαστε πρώτοι. Για να δούμε όμως, για να δούμε και προσπαθούμε να μπούμε. Χτυπάμε πάρα πολύ το Μυρ. Υποτικά όμως του δίνουμε τη θέση μας. Ο Μυρ μας κουνάει το κεφάλι. Αν παίρναμε την δεύτερη θέση έτσι, ίσως είχαμε και κάποια ποινή του στυλ ότι έπρεπε να παραδώσουμε τη θέση μας. Άρα πολύ υποτικά δώσαμε πίσω μας τη θέση μας στο Μιλ. Το κακό είναι βεβαίως ότι ο Πουλέγκα τώρα με αυτό το τζατζάρισμα έχει φύγει λίγο πιο μπροστά. Για να δούμε τώρα στην ευθεία. Κολλάμε πίσω από τη Honda. Κοιτάξτε πόσο δυνατό είναι και πόσο βοηθάει γενικώς το μηχανάκι μας το αεροδρομικό φέρινγκ που πήραμε με την αναβάθμιση και έχουμε ήδη παραγγείλει και το άλλο. Σε συνδυασμό βεβαίως με τον πολύ δυνατό κινητήρα που έχουμε πλέον. Πράγματα και θάματα. Και ναι, εδώ το επιχειρούμε. Το επιχειρούμε και να περνάμε. Είμαστε δεύτεροι παρακαλώ και πάμε στην ανηφορική ευθεία λίγο πριν την ευθεία κίνηση τερματισμού, ένα εσάκι πριν για τον τελευταίο γύρο, να δούμε τι θα γίνει. Από ό,τι βλέπουμε και από την τηλεοπτική κάλυψη ο Μυρ δεν μπορεί καν να μας φτάσει. Για να δούμε εδώ τώρα πρώτη τελευταία στροφή της πίστας, δεξιά αυτή τεχνικότατη στροφή και περνάμε δεύτερη παρακαλώ. Τελευταίος γύρος του τσέχικου του Grand Prix. Για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να κυνηγήσουμε λιγάκι τον Μπουλέγκα. Σ' ακούσουμε όμως. Προσεκτικότατα τα φρεναρίσματα και από τους δυο μας, ο Πουλέγκα βέβαια είναι πολύ πιο προσεκτικός. Νιώθω ότι είμαστε αρκετά πιο γρήγορα από αυτόν, θα δείξει όμως
και φύγαμε για την πίσω ευθεία. Η KTM του Μπουλέγκα και της VR46 είναι πολύ δυνατή στις ευθείες, το ξέρουμε αυτό. Ο Μπουλέγκα δεν έχει βεβαίως άλλα περιθώρια λάθος, θυμάστε ότι στον προηγούμενο αγώνα είχε μία έξοδο. Δείτε πόσο, σε αυτό το πολύ ωραίο πλάνο, δείτε πόσο κολλητά είμαστε και κυνηγάμε κι εμείς την πρώτη νίκη της καριέρας μας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, όλα είναι υπέρ μας. Όλα μπορούν να συμβούν βέβαια σε αυτόν τον αγώνα. Να το ένα πολύ αυτό το μικρό λαθάκι περιμένουμε από τον Μπουλέγκα. Ανοιχτές στροφές και από τους δύο οδηγούς. Τα λάστιγα εδώ πέρα ήδη υποφέρουν, είμαστε στον τελευταίο γύρο παρακαλώ. Ξανά στην πίσω μικρή ευθεία. Κοιτάξτε ότι προσπαθούμε να διαβάσουμε τον οδηγό εδώ πέρα. Ο Μπουλέγκα πολύ ωραίες αμυντικές γραμμές στην Γκέρι Κέβιν Σβάντ στην τη στροφή και φύγαμε. Για το μικρό αυτό τεχνικό εσάκι το κοφτό, το 10 και το 11 και στην επόμενη ανηφορική ευθεία, την πίσω ευθεία της γραμμής εκείνης τερματισμού, το παίρνουμε πάρα πολύ ωραία, προσπαθούμε να κολλήσουμε πίσω από τη VR. Για να δούμε ανηφορικά και είμαστε πολύ κοντά στον Μπουλέγκα. Το επιχειρούμε. Ναι κύριε, ναι, το επιχειρούμε, παρατρέχα να βγούμε έξω βεβαίως, πατάμε πολύ ωραία το κέρμ. Αμυντικές γραμμές στο αυτό στην αριστερή αυτή στροφή, κοιτάμε και πίσω και ναι, έγινε αυτό επιτέλους που περιμέναμε. Πρώτη θέση παρακαλώ, πρώτη θέση, πρώτη φορά, πρώτο μας βάθρο με 2.7 παρακαλώ, καλύτερο χρόνο, απίστευτος αγώνας, απίστευτος, μπράβο σε όλους μας τους μηχανικούς μας, αλλά βεβαίως και αυτή τη φανταστική αυτή πίστα η οποία ήταν κομμένη και ραμμένη από την αρχή για τη μηχανούλα μας. Τι να πω, πολύ ευχαριστημένος και τρομερή εξέλιξη γενικώς της ομάδας μας. Στον προηγούμενο αγώνα είδατε ότι ήμασταν δεύτεροι και αμέσως στο επόμενο πρώτη παρακαλώ, έχω χάσει τα λόγια μου. Στο πρωτάθλημα οδηγούν είμαστε ένατοι με 78 βαθμούς, από πίσω μας ο Μακφή. Τι να πω, μπράβο μας, συγχαρητήρια σε όλους μας. Αυτά είναι που λέτε. Βλέπουμε εδώ και τα στατιστικά του αγώνα. Ήταν να τερματίσουμε, οι προϋποθέσεις γενικώς της ομάδας μας ήταν να τερματίσουμε πέμπτη. Εμείς πήραμε την πρώτη νίκη της καριέρας μας. Τα οικονομικά βεβαίως θα πάνε λογικά πάρα πολύ καλά. Πήραμε ήδη 6.500. Τα έξοδα βεβαίως του αγώνα ήταν 4.000 και φύγαμε κατευθείαν. Ο επόμενος αγώνας μας είναι στο Red Bull Ring, στο Spielberg, στην πίστα, πολύ ωραία και αυτή η πίστα και αυτή έτσι τέτοιου είδους θα δείξει. Η μηχανούλα μας βεβαίως είναι σε πάρα πολύ κατάσταση και η ψυχολογία μας είναι στα ύψη. Πάμε να δούμε όμως το R&D, περιμένουμε βεβαίως ακόμα το frame. Απίστευτα πράγματα, αυτό το frame τελικά μας σε συνδυασμό με το πολύ δυνατό motor το οποίο μας έχουν παραδώσει οι μηχανικοί μας. Και εδώ με τα 15.000 παρακαλώ που έχουμε, πάμε να κάνουμε πολλές αναβαθμίσεις για να βοηθήσουμε την ομάδα μας να ανακάμψει, να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα στην πρώτη προσπάθεια που κάνει εδώ πέρα στη Moto3 κατηγορία. Βλέπετε, προσπαθούμε να δούμε τα λογιστικά, τελικά θα πάρουμε τα λογιστικά έτσι ώστε να μην έχουμε να μας κόψουν το κόστο, να έχουμε δηλαδή μια οικονομία ώστε να μας μένουν λεφτά για τις προπονήσεις ίσως. Και όπως βλέπετε πήραμε και τους ειδικούς για τις αναρτήσεις, γιατί είναι το μόνο σημείο που έχουμε αδυναμία. Τέλος πάντων, επόμενος αγώνας στο Spielberg. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το παράκι μου κρατάτε. Παιδάκια, τα λέμε δυναμικά, πάμε στο επόμενο.